Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή Προεκτάσεις και το θέμα που θα συζητήσουμε απόψε τιτλοφορείται «Η διάταξη των διεθνών σχέσεων, οι διεθνείς συγκυρίες και το ζήτημα της Κύπρου». Αφορμή για συζήτηση αυτού του θέματος μας έδωσε το συνέδριο το οποίο ξεκίνησε σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας με την ευκαιρία των 50 χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απόψε λοιπόν έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ 5 προσωπικότητες. Τον κύριο Βαγγέλη Κουφουδάκη, ομότιμο πρίτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Νίκο Ρολάνδη. Τον πρώην Δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τον κύριο Λουκί Λουκαΐδη. Τον πρώην Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον κύριο Αλέκο Μαρκίδη. Και τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Θεόδωρο Κουλουμπί. Καλησπέριζω και τους 4 οι οποίοι βρίσκονται απόψε εδώ μαζί μου. Καλησπέριζω επίσης και τον κύριο Θεόδωρο Κουλουμπί, ο οποίος μας παρακολουθεί και θα κάνει την παρέμβασή του τηλεφωνικά σε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, ξεκινώ αμέσως και θα μου επιτρέψετε όλοι, θα ξεκινήσω από ακαδημαϊκού απόψε και θα ξεκινήσω με τον κύριο Βαγγέλη Κουφουδάκη. Κύριε καθηγητά, 50 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, θα ήθελα να μας εξηγήσετε πόσο είτε η ελληνική κυβέρνηση, είτε η κυπριακή κυβέρνηση, έχουμε μελετήσει σωστά, έχουμε αναγνώσει σωστά τη διάταξη στα διάφορα χρονικά διαστήματα που πέρασε τα 50 χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία, τη διάταξη των διεθνών σχέσεων και πόσο η εξωτερική πολιτική του Εθνικού Κέντρου αλλά και της Λευκωσίας ήταν τέτοια ώστε να μπορέσει είτε να αξιοποιήσει είτε να χρησιμοποιήσει αυτή τη διεθνή συγκυρία για πρόθεση του Κυπριακού. Αυτό είναι μια η λεγόμενη ερώτηση των 64.000 δολαρίων. Δηλαδή μπορεί να γράψουμε τόμους ολόκληρους γύρω από αυτό το θέμα. Απλά, δεν νομίζω να έχει γίνει σωστή εκτίμηση ή της διεθνούς διπλωματίας ή των διεθνών συνθήκων ούτε στην Ελλάδα, ούτε και στην Κύπρο την τελευταία 50 χρόνια. Και επίσης ένα από τα προβλήματα είναι ότι ο τομέας των διεθνών σχέσεων, τα think tanks τα οποία τώρα έχουν γίνει κοινά στις περισσότερες χώρες να βοηθούν στη διατύπωση εξωτερικής πολιτικής, δεν υπήρχαν ούτε στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν νομίζω ούτε και στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Το αποτέλεσμα είναι ότι βρισκόμαστε με πολιτική η οποία είναι τελείως επιφανειακή, διότι μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο οι πολλοί πολιτικοί βλέπουν τον εαυτό τους ως παντογνώστη και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε πάει από λάθος σε λάθος. Αν σας υπέβαλα την ερώτηση ότι εν πολλής και σε κέρια χρονικά διαστήματα η εξωτερική πολιτική γινόταν για εσωτερική κατανάλωση, πώς θα αντιδρούσατε? Βεβαίως. Το Κυπριακό είναι το κλασικό παράδειγμα στην Ελλάδα, στην ελληνική πολιτική, ότι το εκμεταλλευθήκανε τα ελληνικά κόμματα στην όλη ιστορία του Κυπριακού προβλήματος από τη δεκαετία του 50 και μετά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι στην ουσία οι προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήταν τελείως άλλες. Και ήταν στο ΝΑΤΟ, ήταν στα τα προβλήματα του αντικομουνισμού που είχαμε στην Ελλάδα μέχρι τη μεταπολίτευση του 1974, οπότε δεν είναι περίεργο ότι το Κυπριακό ναι μεν είχε το συναισθηματικό ρόλο που έπαιξε στα ελληνικά πολιτικά, αλλά στο τέλος της ημέρας τα κριτήρια της πολιτικής ήταν άλλα, ήταν το ΝΑΤΟ, αντικομουνισμός, ψυχρός πόλεμος, αυτά κυριαρχήσαν. Και μια ακόμη ερώτηση, επίσης και σύντομο στις απαντήσεις, πρώτου πάω στον κύριο Ρολάνδη. Οι παράγοντες επίλυσης του Κυπριακού είναι καθαρά, είναι καθαροί και είναι ενώπιο μας. Ήταν στην αρχή η Αγγλία μαζί με την Τουρκία όπως είχε εξελιχθεί, όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην περίοδο αυτή των 50 χρόνων, πόσο έχουμε λάβει υπόψη
ή έχουμε μελετήσει ή έχουμε καθορίσει μια τέτοια πολιτική ή τέτοιο πλαίσιο κινήσεων, έτσι ώστε αυτά τα συμφέροντα των τριών αυτών δυνάμεων, είτε οι πολιτικές τους, ελαμβάνουν το υπόψη για να καθοριστεί η ανάλογη πολιτική εκ μέρους μας. Και πάλι δεν νομίζω να έχουν ληφθεί υπόψη σοβαρά οι γενικές διεθνείς συνθήκες. Υπήρχαν ορισμένες ιδεολογικές προκαταλήψεις. Υπήρχε πάντα η έμφαση ότι το διεθνές δίκαιο θα έλυνε ορισμένα προβλήματα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι φτάσαμε σε σημείο τώρα που πάλι το Κυπριακό έχει επηρεαστεί από τις ευρύτερες διεθνείς συνθήκες, Μέση Ανατολή, Ισλαμισμός και τέτοια πράγματα, τα οποία δεν μπορεί να ελέγξει η Κυπριακή ή η ελληνική διπλωματία. Οπότε επηρεάζεται μένα από τις διεθνείς συνθήκες και την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας και των άλλων, χωρίς να μπορεί να λύσει τα προβλήματα τα δικά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Κύριε Ρολάντη, υπήρξατε και υπουργός Εξωτερικών, θα έλεγα και σε κρίσιμες, θα έλεγα, περιόδους του Κυπριακού, τουλάχιστον μετά το 1974. Ταυτόχρονα είστε άνθρωπος ο οποίος μελετάτε το Κυπριακό. Τα 30 χρόνια. Περίπου. Τα 30 χρόνια. Λοιπόν, θέλω τη δική σας θα έλεγα το εξής. Συμφωνώ και διαφωνώ εν μέρη με τον καθηγητή, με αυτά που έχει πει. Αν κάνω μια αναδρομή προς τα πίσω από την αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα έλεγα το εξής, ότι η Κύπρος βρίσκεται σε ένα πολύ σημαντικό σημείο από πλευράς ενδιαφερόντων και συμφερόντων των δύο στρατοπέδων των βασικών που υπήρχαν τα παλιά χρόνια, δηλαδή του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, όπως και στο επίκεντρο των συμφερόντων της περιοχής μας, της Μέσης Ανατολής. Προτεραιότητα στο χώρο μας, χωρίς αφιβολία, είχε η πλευρά του ΝΑΤΟ. Διότι οι δύο κοινότητες της Κύπρου είχαν σχέσεις ιδιαίτερες με την Ελλάδα και την Κύπρο, με την Ελλάδα και την Τουρκία που είναι νατοϊκές χώρες. Είχαμε βρετανικές βάσεις στο έδαφος μας, είναι ο έκτος αμερικανικός στόλος στην περιοχή, είναι το Ισραήλ δίπλα μας. Όλα αυτά μαζί δεικνύουν ότι υπήρχε κάποιο βάρος προς την κατεύθυνση εκείνη. Από τις κινήσεις που κάναμε, θα τις αναφέρω απλώς χωρίς να μπαίνω σε πολλές λεπτομέρειες, εκτός αν θέλετε. Παρακαλώ. Η πρώτη κίνηση που έγινε το 1961 ήταν η ένταξη της Κύπρου στους αδεσμεύτους. Μάλιστα, πήγαμε στο Βελιγράδι, στην πρώτη διάσκεψη που έγινε εκεί. Κατέστημε έναν από τα 27 πρώτα μέλη του κινήματος τότε. Και εκείνη η ένταξη δημιούργησε πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, έπρεπε η Κύπρος να βιαστεί και να μπει στους αδεσμεύτους τότε, εφόσον συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή. Μάλιστα, οι πληροφορίες που είχα, τουλάχιστον στο Υπουργείο των Εξωτερικών, ήταν ότι ο αντιπρόεδρος τότε, ο Δόκτωρ Κουτσούκη, είχε διαφωνήσει με αυτή την κίνηση του Μακαρίου, του είχε συστήσει να μην προχωρήσει, και επειδή τα θέμα εξωτερικής πολιτικής, επί του οποίου είχε δικαίωμα αρνησή κυρίας ο Τουρκογύπριος, δεν ήταν σαφές από τους φακέλους του Υπουργείου κατά πόσον επιχείρησε να ασκήσει αυτό το δικαίωμα και ο Μακάριος ενήργησε ευθέρετα ή κατά πόσο δεν το ενίσχυσε. Εν πάση περιπτώσει, εκείνη η ένταξη δημιούργησε αρκετά ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τη θέση της Κύπρου. Φυσικά οι αδέσμευτοι, όπως ήταν γνωστόν, εγώ τους έζησα τους αδέσμευτους, σαν υπουργός των εξωτερικών, είναι και εκείνοι χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Οι φιλοαμερικανοί, οι φιλοδυτικοί και οι άλλοι που ήταν στην άλλη πλευρά. Προσπαθήσαμε την εποχή τη δική μου να τηρήσουμε μια μέση γραμμή, όσο μπορούσαμε περισσότερο για να μην προκαλούμε. Όταν όμως έγινε υπουργός των εξωτερικών και ήρθε ο πρώτος Αμερικανός πρέσβης μετά από εκείνον που ήταν, 2-3 μήνες μετά, ο Γκέλεν Στόουν, ζήτησε να με δει. Και το θυμάμαι πολύ καθαρά. Ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε στην περσινή Γενική Συνέλευση, Υπουργέ μου λέει, υπήρχαν 37 θέματα που είχαν πολιτικές αποχρώσεις. Και επί των 37 θεμάτων εψηφίσετε υπέρ της άλλης πλευράς και όχι υπέρ της φιλοδυτικής πλευράς. Τα ανέφερα αυτά στον πρόεδρο Κυπριανού και μου είπε, κοίταξε Νίκο, μου λέει, να βρούμε έναν τρόπο να ξαναφέρουμε ισορροπίες. Και τότε, παρόλο που ήταν δεσμευμένος ο Σπύρος ο Κυπριανού και με το ΑΚΕΛ, με το μίνιμουμ πρόγραμμα, θυμάστε, μου έδωσε κατηδίαν οδηγίες να κινηθώ προς την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη η ένταξη εκλειδονίζεται τότε, διότι είχαμε υπογράψει μια συνθήκη το 1972, επέρασαν τα 5 χρόνια, αποτελεί το από δύο μέρη, έληξε το 1977 το πρώτο μέρος εκείνης της συνθήκης και η κοινοτική
ήταν οι ευρωπαϊκές κοινότητες τότε. Ναι. Δεν ήθελαν να συνεχίσουν με δεύτερο μέρος, διότι είπαν τώρα είχετε την εισβολή, είχετε προβλήματα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Εκάναμε ολόκληρο πόλεμο, εγνώση του Προέδρου, πρέπει να το πω, και είναι εισπίστην το αυτό. Και παρόλο που η αριστερά δεν το ήθελε, θυμάστε τότε το ΑΚΕΛ, η ΕΔΕΚ ήταν ΕΟΚ, ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Και λοιπόν, εγώ μαζί σας στην αποστολή. Θυμάμαι. Ήταν πάρα πολλές οι αποστολές. Δηλαδή τότε. Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα πήγαινα και μόνος μου στις Βρυξέλλες μας. Και εκείνος που μας βοήθησε, πρέπει να πω τότε, ήταν ο Λορτ Κάρρινγκτον. Ο οποίος ήταν. Πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Διότι μας βοήθησε πραγματικά ο Κάρρινγκτον τότε. Ευρισκόμεθα εκτός τότε, εκτός των πυλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν, αυτή η προσπάθεια, για να έρθουμε στο θέμα μας, βοήθησε να φέρουμε την Κύπρο σε κάποιες ισορροπίες. Ξανά σε ό,τι αφορά τη Δύση και την Ανατολή. Και συνέχισε αυτή η πορεία φυσικά μετά με την κίνηση προς την ένταξη της Κύπρου και την τελική ένταξη της Κύπρου. Ευρισκόμεθα σε ένα σημείο φυσικά, στο οποίο πρέπει να κρατούμε σχέσεις και με τις δύο πλευρές. Τώρα δεν υπάρχουν πια Δύσης και Ανατολή, αλλά πρέπει να κρατούμε καλές σχέσεις και με τις δυτικές χώρες και με τις ανατολικές. Κύριε Υπουργέ, σε ορισμένες φορές τα κρατούμε, σε ορισμένες φορές δεν τα κρατάμε. Και πριν να τελειώσω εδώ, να θυμίσω και το εξής. Είχαμε μία πραγματικά καλή πρωτοβουλία για την Κύπρο το 1978 τον Νιόβρη. Το Άγγλο-Αμερικάνο-Καναδικό σχέδιο. Εγώ το παρέλαβα από τον Μάθιου Νίμετ στο Harvard Club στη Νέα Νιόρκη. Τηλεφώνησε τότε ο Warren Christopher, που ήταν ο δεύτερος. Θυμάστε κι εσείς αυτά τα πράγματα. Μου έστειλε μήνυμα και μου τηλεφώνησε μετά και ο Cyrus Vance. Πάρτε αυτό το σχέδιο στο χέρι, διότι είμαστε πίσω του εμείς. Θα βοηθήσουμε εμείς στη λύση του Κυπριακού. Είναι και ο πρόεδρος Κάρτερ πίσω από αυτό. Και τελικά απερίφθη εκείνο το σχέδιο. Άρα λοιπόν. Απερίφθη όχι μόνο λόγω ημών, διότι και η δική μας πλευρά δεν το πέρασε, αλλά διότι και η αριστερά, ήταν σαφές αυτό και γνωστό, είχε οδηγίες από τη Σοβιετική Ένωση να μην δεχτεί έναν υπεριαλιστικό σχέδιο το οποίο προήρχεται από τρεις νατοϊκές χώρες. Όλα αυτά αποτελούν κάποιο δείγμα της νοοτροπίας που επιδείξαμε τα χρόνια τα 50 που πέρασα. Φυσικά για κάθε ένα από αυτά τα σημεία μπορεί να μιλά κανείς 5 ώρες. Είναι μεγάλα θέματα αυτά. Κύριε Υπουργέ, έχω μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Η παρατήρηση όσον αφορά το θέμα των αδεσμεύτων. Δεν ήταν νομίζω, και φάνηκε από σε αυτήν τη σειρά των εκπομπών τα τελευταία 10 χρόνια, ότι δεν ήταν επιλογή δική μας. Η πρώτη μας επιλογή ήταν ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και ο κύριος Κουλουμπής, ο οποίος μας παρακολουθεί, είναι μάρτυρας. Νομίζω ήταν και ο κύριος Κουφουδάκης στην συνάντηση που είχατε με τον αείμνηστο Εθνάρχη Μακάριο τότε, όταν υπευλήθη η ερώτηση γιατί όχι στο ΝΑΤΟ, και λέει: μα εμάς ήταν η προτεραιότητα, μας απέτρεψαν και ήδη μας είπαν να μπούμε στο ΝΑΤΟ και δεν μπορούσαμε, στους αδεσμεύτους, και δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε αυτή την κίνηση. Ανεξάρτητα όμως αυτό, θα σταθώ σε ένα σημείο. Θα πω κάτι και γι' αυτό. Παρακαλώ. Στο άλλο ερώτημα το οποίο βάζω, μπορεί ένα κράτος του δικού μας εκτοπίσματος να ασκήσει ανεξάρτητη, όπως λέμε, πολιτική, κυριολεκτικώς, ή μήπως όταν μιλούμε ανεξάρτητη πολιτική εννοούμε την ευχέρεια την οποία όσο μπορούμε να αυξήσουμε την ευχέρεια για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Διότι μόνοι μας, όχι μόνο εμείς, κανένα μεγάλο, ακόμα και μικρό μεγάλο κράτος δεν μπορεί να πάρει από μόνο του, εκτός αν είναι σούπερ δύναμη, υπερδύναμη, μία απόφαση μόνο. Κοιτάξτε, για το πρώτο θέμα φυσικά δεν ήμουν εγώ εκεί τότε. Έχω δει τους φακέλους του Υπουργείου και έχω μιλήσει με λειτουργούς του Υπουργείου. Όσοι είχαν απομείνει από τις αρχές της δεκαετίας του 60 μέχρι το 1978 που ανέλαβα. Υπήρχαν διάφορες απόψεις ότι ίσως θα ήταν καλύτερη επιλογή για την Κύπρο να έμπαινε στους NNDEN, όπως ονομάζονται, δηλαδή τους Neutral and Non-Aligned of Europe. Ήταν ένα γκρουπ από 7 χώρες περίπου, ήταν η Φιλανδία, η Ελβετία, το Λουξεμβούργο, η Σαν Μαρίνο κλπ. Που ήταν και αυτό αδέσμευτο σε ό,τι αφορά την πολιτική του, χωρίς εμπλοκή στα δύο στρατόπεδα. Από την άλλη πλευρά όμως δεν είχε τη μαζικότητα και τη δύναμη, σε εισαγωγικά τη δύναμη, λέω σε εισαγωγικά, διότι η δύναμη τελικά απεδείχθη πως δεν ήταν ισχυρή δύναμη, ενός κινήματος το οποίο τον καιρό που ήμουν εγώ στο Υπουργείο είχε στις τάξεις του 103 από τις 152 χώρες του κόσμου. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σημείο, δεν νομίζω ότι μπορεί μόνοι μας να ασκήσουμε πολιτική. Εμείς λέμε ότι θέλουμε σε πολλά σημεία. Ασφαλώς θα προσπαθήσουμε. Αλλά αν δεν λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα στην περιοχή, είμαστε χαμένοι. Δηλαδή δεν μπορεί ένα μικρό ποταμάκι να πάει αντίθετον προς το ρεύμα ενός πελώριου ποταμού. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και πάω στον κύριο Λουκαΐδη. Λοιπόν κύριε Λουκαΐδη,
Σίγουρα στην αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, και ιδιαίτερα όπως έχουμε και το πρόβλημα της Κύπρου, υπάρχουν οι δύο πτυχές. Υπάρχει η νομική και υπάρχει και η πτυχή της διπλωματίας, η πολιτική αν θέλετε. Ο κύριος Κουφουδάκης έχει πει κάτι. Βάλαμε τα αυγά μας ή τις σκέψεις μας σε έναν τομέα που λέγεται μόνο διεθνές δίκαιο, χωρίς να λάβουμε εν υπόψη και τα συμφέροντα των άλλων κρατών μεγάλων που καθορίζουν τις τύχες των λαών. Σωστά το έχω πει, κύριε Κουφουδάκη? Μάλιστα. Πώς αντιδράτε, κύριε Λουκαΐδη? Μα μόλις είπετε τώρα, και συμφώνησε και ο κύριος Ρολάνδης, ότι η Κύπρος δεν ήταν σε θέση ποτέ να ασκήσει εξωτερική πολιτική, ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Συνεπώς, διπλωματικά μέσα και πολιτική δύναμη δεν είχε ποτέ η Κύπρος για να διεκδικήσει, τέλος πάντων, το δίκαιο της, διότι πρέπει να βλέπουμε την Κύπρο όχι σαν μια χώρα η οποία δεν έχει προβλήματα, αλλά μια χώρα η οποία έχει συνεχώς προβλήματα. Και προβλήματα όχι μόνο απ' έξω, αλλά και από το εσωτερικό. Συνεπώς, το δίκαιο ήταν το κυριότερο της στήριγμα. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτόν κανένας. Τι άλλο μπορεί να πει? Να αρχίσει να προσφέρει βάσεις, να προσφέρει πολιτική δύναμη, ψήφους, δεν τους ενδιαφέρουν αυτά, δεν έχουμε αρκετή δύναμη να το κάνουμε. Αλλά το δίκαιο, και δεν έπρεπε να έχουμε ποτέ παρεκκλίνει από αυτό, ήταν η μόνη σωστή στρατηγική. Τώρα, συμφωνώ με τον καθηγητή ότι ούτε η Κύπρος ούτε η Ελλάδα είχαν τη σωστή συμβουλευτική ομάδα. Μα σε τέτοιο σοβαρό θέμα που έχει τόσες περίπλοκες πτυχές, να μην έχεις μια ομάδα πάνω σε σταθερή βάση. Εγώ μια φορά που ήμουν βοηθός γενικός αγγελέας, εισηγήθηκα μετά τουλάχιστον από τη εισβολή να γίνει Υπουργείο για Ανθρώπινα Δικαιώματα, για να καταχωρεί τουλάχιστον τα διάφορα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να κάνει τα διάφορα διαβήματα. Τσακωθήκαν τα δύο υπουργεία εξωτερικών. Δεν ήταν ο κ. Λάντης. Όχι, ήμουν περίπου, αλλά δεν τσακωθήκαν. Όχι, ο κ. Λάντης. Και το Υπουργείο Εσωτερικών, ποιο θα πάρει αυτό το αρμοδιότητα και το αποτέλεσμα δεν την πήρε κανένα. Τέτοια λάθη και άλλα λάθη από τα εσωτερικά βεβαίω προβλήματα που είχαμε με τι διάφορε ΕΟΚΑΒΙΤΑ, με του ιεράρχε, με το. Και τους ξένους δυνατούς παράγοντες των μεγάλων δυνάμεων που ήταν συνεχώς φιλοτουρκική η πολιτική τους. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με τέτοιες καταστάσεις, τι άλλο από το δίκαιο θα πρέπει να διεκδικήσεις? Αλλά το διεκδικήσεις, και πολύ σωστά είπετε, ότι το διεκδικούσα μόνο στα μπαλκόνια της Κύπρου, όχι στα διάφορα συνέδρια ή υπουργεία εξωτερικών ή ακόμα και σε προέδρους του εξωτερικού. Τα λέμε εδώ, τα λέγαν για να πάρουν ψήφους και πήγαιναν έξω και έλεγαν άλλα ή δεν έλεγαν τίποτε. Τίποτε μάλλον ήταν το σύνθημα. Τώρα, η Ελλάδα. Δεν στενοχωριέμαι να πω ότι είχαμε μια αδράνεια καταπληκτική. Εγώ έζησα αυτά τα πράγματα. Έζησα τα και σε άλλον τομέα. Δηλαδή υπήρχε συνέδρια για ανθρώπινα δικαιώματα, για την Κύπρο κλπ. Και έρχεται ο Έλληνας, ο οποίος ήταν ανίδιος για το θέμα, και με παρακαλούσε, ας πούμε, εμένα να κάνω μια ομιλία για εκείνο, για την Κύπρο. Δεν ήξερα, δεν ενδιαφέρονταν. Και η πολιτική της Ελλάδας, μόνο λόγια. Ουδέποτε κάναν καμία δυναμική ενέργεια, έστω για να προωθήσουν το κυπριακό πρόβλημα στις σωστές του διαστάσεις. Δεν θα σταθώ στο θέμα των αδεσμεύτων, μπορεί να ήταν λάθος, μπορεί να ήταν σωστό, αλλά για να είμαι θα δίκαιη πρέπει να πούμε και το εξής. Γιατί πήγα για τους αδεσμεύτους? Πήγα για τους αδεσμεύτους η κυπριακή πολιτική, διότι εκεί ήταν ένα αντίβαρο των δυτικών φιλοτουρκικών δυνάμεων για να παίρνουν ψηφίσματα στα Ηνωμένα Έθνη, που ήταν τέλος πάντων τα μόνα άλλα στηρίγματα που μπορούσαν να έχουν. Θα πάρω μια ερώτηση, κύριε Λουκαΐδη. Σίγουρα το δίκαιο, όπως χαρακτηρίζεται βάσει των θεσμών και των κανόνων, ήταν υπέρ μας και είναι ακόμη υπέρ μας. Και εξελίσσεται. Να σας βάλω μια ερώτηση, να μην μπορώ. Όταν σε κρίσιμες φάσεις, είτε του Κυπριακού, είτε σε κρίσεις, είτε ακόμη και σε δυνατότητες επίλυσης, ή όχι ευκαιρίες, δυνατότητες λέω εγώ, μελετήσαμε, ζυγίσαμε σωστά τη σχέση κόστους, πολιτικού κόστους και ωφέλειας? Εννοείται. Όποτε παίρναμε μία απόφαση, το κόστος ήταν εις βάρος μας. Μελετήσαμε ποτέ σωστά την αναλογία κόστος-ωφέλεια? Ή απλώς. Είναι πολύ γενική ερώτηση, εγώ μπορώ να πω τα εξής. Πάντοτε βεβαίως
υπήρχαν οι κακές πολιτικές. Δεν έχω κανένα δισταγμό να πω ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος από καμιά πολιτική ηγεσία της Κύπρου. Δεν είδα αντάξια των περιστάσεων της Κύπρου. Διαφερόνταν για το, είτε για την προσωπική τους φυσιονομία, είτε για τα εσωτερικά, αλλά δεν είχαμε ούτε στρατηγική, ούτε συμβούλους, ούτε σωστές σχέσεις, ούτε καν σημασία στις διπλωματικές μας υπηρεσίες, δεν έδιναμε. Λοιπόν, το κόστος. Το κόστος, βεβαίως, πολλές φορές είναι αναπόφευκτο. Αν κρατάς μια γραμμή σωστή, το κόστος είναι αναπόφευκτο. Και αυτό συμβαίνει και στην καθημερινή μας ζωή, δηλαδή. Θα διεκδικήσουμε το σωστό, το δίκαιο, και έστω και να κοστίζει. Δεν θα αποφύγουμε το διεκδίκηση του σωστού για να αποφύγουμε το, για να γλιτώσουμε το κόστος. Τέλος, θα ήθελα να πω το εξής, ότι δυστυχώς δεν υπήρξε ποτέ μια ενιαία γραμμή στο Κυπριακό, στην Κύπρο, με βάση το δίκαιο. Έστω, το δίκαιο, το οποίο μπορεί να μην περιχαίνει πάντοτε, όπως γράφει ο κ. Ρουλάνδης σε μια σελίδα στο ίντερνετ, διότι υπάρχουν και φτωχοί, επειδή υπάρχουν μιζέρια σε εδώ κλπ. Δεν υπάρχει δίκαιο πάντα. Αλλά εξελίσσεται το δίκαιο. Αν δεν διεκδικήσεις το δίκαιο, αν δεν το διεκδικούσε η ανθρωπότητα τόσα χρόνια, πού θα μέναμε? Ευχαριστώ, κύριε Λουπέζη. Κύριε Μαρκίδη, τη δική σας τοποθέτηση. Κοιτάξτε, θα σας υπενθυμίσω την αρχαία σοφία, μέτρον άριστο. Είμαστε ένα δύναμο κράτος. Διεθνές δίκαιο, έναν από τα όπλα μας. Έναν, ας πούμε, από τα δύο ισχυρότερα όπλα μας. Αλλά το διεθνές δίκαιο από μόνο του, ιστορικά δεν έχει ακόμα κατορθώσει να υπερβεί μεγάλα διεθνή συμφέροντα, τα οποία λίγο μπλέκονται. Επομένως, το δίκαιο, ο αγώνας να επικρατήσει το δίκαιο στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, πρέπει να συνοδεύεται από σωστές πολιτικές επιλογές. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Κύπρος δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ανεξάρτητη δική της πολιτική. Στην πραγματικότητα αυτό έκαμνε από το 1960. Να το πούμε στην καθομιλουμένη, κάμνη του νου της. Ναι, την εξωτερική πολιτική. Δεν έχει δυνατότητα να ασκήσει αποτελεσματικά. Έχει δυνατότητα να κάνει τις επιλογές της. Κανένας δεν απαγόρευσε στην Κύπρο να πάει προς τους αδεσμεύτους, κανένας δεν απαγόρευσε στην Κύπρο να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και κανένας δεν της απαγορεύει να πάει να κάνει ανοίγματα είτε προς την Κούβα, είτε προς τη Συρία, είτε προς οποιοδήποτε άλλο. Το θέμα, εάν όμως ορισμένες ενέργειες στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου καταλήγουν σε ζημία της Κύπρου, δεν είναι διότι η Κύπρος δεν είναι ανεξάρτητη χώρα ή διότι δεν μπορεί να ασκεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Ή διότι δεν έχει δίκιο. Είναι, όχι, είναι διότι δεν έχει ζυγίσει σωστά τα δικά της τα συμφέροντα, τη δική της τη δύναμη και πώς πρέπει να ελιχθεί μέσα σε έναν πολύ περίπλοκο διεθνές πεδίο. Τώρα, το διεθνές δίκαιο εξελίσσεται και γίνεται ισχυρότερο για τη δική μας πλευρά. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Διότι σε ορισμένους τομείς το διεθνές δίκαιο εξελίσσεται κατά τρόπον που δεν είναι υπέρ της δικής μας, των δικών μας εντυπώσεων ή των δικών μας διεκδικήσεων. Το ανθρωπιστικό δίκαιο, για παράδειγμα, αναπτύσσεται τα τελευταία 15-20 χρόνια κατά τρόπον που δεν βοηθά τη δική μας πλευρά σε σχέση με το θέμα των επίκων. Ας το πούμε με αυτόν τον τρόπο και πολύ καθαρά. Άρα, δεν πρέπει να βασιζόμαστε στο πώς θα εξελιχθεί το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει ακριβώς να το χρησιμοποιήσουμε ενόσο μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και ενόσο αυτό το δίκαιο δημιουργεί πιέσεις πάνω στη χώρα που είναι ο αντίπαλος, δηλαδή την Τουρκία. Τώρα, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει αναβαθμιστεί. Η Τουρκία του 2010 δεν είναι η Τουρκία του 2004. Και η Τουρκία του 2010 πολύ περισσότερο δεν είναι η Τουρκία του 2000. Είναι άλλο πράγμα. Έχει κατορθώσει να γίνει περιφερειακή δύναμη, έχει κατορθώσει να πηγαίνει
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να της κάνει επίσκεψη μόλις εκλεγεί και να την αποκαλεί στρατηγικό σύμμαχο, αλλά εκείνον το οποίο μας διαφεύγει εμάς εδώ στην Κύπρο, δεν το τονίζουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είναι ότι την ίδια ώρα πηγαίνει στη Ρωσία, συναντά τον Πούτιν, ο οποίος επίσης την αποκαλεί ουσιώδη στρατηγικό σύμμαχο της Ρωσίας. Όλα αυτά πού πάνε? Αυτά πώς λαμβάνονται υπόψη? Όμως, το να πούμε ότι η Κύπρος ουδέποτε είχε στρατηγική, εγώ αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι, διότι τουλάχιστον σε μια κρίσιμη περίοδο της ιστορίας της είχε στρατηγική. Είχε στόχο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρησιμοποιηθεί αυτή η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καταλύτης για μια υποφερτή λύση του κυπριακού προβλήματος. Το πρώτο σκέλος επέτυχε, το δεύτερο σκέλος απέτυχε και απέτυχε όχι εξαιτίας ανικανότητας της κυπριακής ηγεσίας, αλλά διότι η Τουρκία μέχρι τις αρχές του 2004 παρακαλώ δεν επίστευε ότι είναι δυνατόν η Κύπρος με άλλη τον πρόβλημα να μπει στην Ευρώπη. Ένας κορυφαίος διπλωμάτης μου είπε εμένα το Γενάρη του 2004, πρωτού γίνει η επίσκεψη Παπαδόπουλου στη Νέα Υόρκη, ότι θα αλλάξει, μου λέει, τους επόμενους μήνες η Τουρκία πολιτική έναντι της Κύπρου. Πώς θα αλλάξει, αφού όλες οι δηλώσεις γίνονται προς την αυτήν κατεύθυνση? Θα αλλάξει, μου λέει, διότι τώρα κατάλαβαν ότι θέλει, δεν θέλει η Τουρκία, θα μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική της Τουρκίας έναντι της Κύπρου θρηματίζεται. It will be in a shambles. Αυτή ήταν η φράση. Θρηματίζεται. Άρα θα αλλάξει γραμμή. Όντως, άλλαξε γραμμή. Αλλά δεν άλλαξε γραμμή την ώρα που έπρεπε και εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε εμείς ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της αλλαγής εκείνης της γραμμής. Το αποτέλεσμα, εμπήκαμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η πρόβλεψη ότι η τουρκική πολιτική θα θρηματιζόταν λόγω της δικής μας εισδοχής μέχρι τη στιγμή δεν έχει επαληθευθεί, διότι κατά τη γνώμη μου δεν υπήρξε σωστός χειρισμός του στάτους της Κύπρου, του νέου στάτους της Κύπρου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια λέξη μαγική, κύριε Μαρκίδη, που λέγεται προσαρμοστικότητα, που δεν σημαίνει ούτε υποταγή, ούτε τέλος πάντων πλήρης συμμόρφωση προς μια άλλη πολιτική. Η προσαρμογή είναι κάτι άλλο, χωρίς να ξεπουλάς τα δικά σου εθνικά συμφέροντα. Αντίθετα, ο στόχος είναι να διασφαλίσεις και να κατοχυρώσεις αυτά τα συμφέροντα, τα δικά σου, τα εθνικά. Πόσο εμείς το ακολουθήσαμε αυτό το πράγμα? Προσαρμοστικότητα. Ναι. Μόνο σε μια περίοδο, 1992-1998 με 2003. Θέλω να μου το αναλύσετε αυτό. Βεβαίως, διότι ακριβώς υπήρχε η φιλοσοφία ενός ανθρώπου, ο οποίος έβγαινε από την πείρα του από τη δεκαετία του 60, ενώ του Προέδρου Γλαύκου Κληρίδη, ο οποίος είχε μια συγκεκριμένη γραμμή. Δεν είχε σκορδιαρή, έκαμνε διαπραγματεύσεις καλόπιστα, δεν έκαμνε για να κερδίσει σημεία ότι θα ναυαγίσουν διαπραγματεύσεις για να πούνε οι άλλοι ότι είναι διαλλακτή η Τουρκία. Έκαμνε διαπραγματεύσεις καλόπιστα για να έβρει λύση στο Κυπριακό. Δεν τη βρήκε τη λύση. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Η ουσία όμως, ο λόγος για τον οποίο εισήλθε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι διότι έπεισε η πολιτική εκείνη ότι η Κύπρος ήθελε τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Ότι η Κύπρος δεν είχε επιθυμία να φορτώσει το κυπριακό πρόβλημα ως πρόβλημα στους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Θα μπορούσε όμως και κάποιος αντίπαλος και να σας έγινε πει ακριβώς ότι ήθελε... δεχτεί. Θα μπορούσε κάποιος αντίπαλος να σας πει όμως ότι ήθελε λύση, αλλά όχι τη λύση την οποία θέλει είτε ο κυπριακός λαός είτε το συμφέρον της Κύπρου, αλλά όπως το ήθελαν εκείνοι οι οποίοι μας τράβηξαν από το χέρι να μπούμε στην Ευρώπη. Ιστορικά υπήρχε μία πρόταση για μία λύση, την οποία με μίαν ή δύο εξαιρέσεις μονάδων το Εθνικό Συμβούλιο την εδέχθη ότι αποτελούσε βάση για διαπραγμάτευση. Και ενώ όσο έγινε το σωστή διαπραγμάτευση, η λύση ευελτιώνεται τον. Τώρα, εάν διαβάσουμε εσείς μου το είπετε, τώρα, εάν διαβάσουμε το περίφημο βιβλίο της κυρίας Πάλε, θα δείτε πόσο χειροτέρευσε η λύση μεταξύ του σχεδίου 3, δηλαδή αυτού που υπήρχε στη Χάγη
το Μάρτιο του 2003 και αυτού που ήρθε ενώπιον του λαού για δημοψήφισμα τον Απρίλιο του 2004. Τώρα να μην πούμε στο display. Η ουσία είναι αυτή είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Κάντε βάρτε μια τελεία. Να πάω και στην Αθήνα στον κύριο Θεόδωρο Κουλουμπή, τον καθηγητή ο οποίος μας παρακολουθεί. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας από τη Λευκοσία. Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, δεν θα υποβάλω ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση. Θέλω την πρώτη σας παρέμβαση. Διεθνείς σχέσεις, ανάγνωση διεθνών σχέσεων και τέλος πάντων διεθνείς συγκυρίες αλλά και το κυπριακό ζήτημα σε αυτό το πλέγμα. Δείτε, όταν έχετε τόσο καλό συντονιστή και τόσο πολύ καλούς συμμετέχοντες, είναι τόσο σαγηνευτική που η πρώτη σου αντίδραση είναι συμφωνώ με όλους, όπως τα έλεγε και ο Νασρεντίν Χότζα. Αλλά υπάρχουν εδώ δύο τάσεις που αντιλαμβάνομαι και να πω και εγώ τη θέση μου και την ταξινομείτε όπου νομίζετε. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα γενικά του Κυπριακού αρχίζει ακόμα πριν την ανεξαρτησία, στη δεκαετία του 50. Θα μπορούσε ο ελληνισμός γενικότερα να επιλέξει μία από δύο στρατηγικές για την ανεξαρτησία της Κύπρου ή ακόμα και την Ένωση. Η μία θα την λέγαμε εξελικτική, που σημαίνει μη σύγκρουση, μη πόλεμος, διπλωματικά μέσα, υπομονή πολύ μεγάλη, γαϊδουρινή υπομονή. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο έγινε η προσάρτηση των Ιωνίων νήσων, για παράδειγμα, ή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η προσάρτηση της Δωδεκανήσου, χωρίς ελληνική σύγκρουση με τους άλλους. Η δεύτερη ήταν η συγκρουσιακή. Αυτή επιλέξαμε στη δεκαετία του 50 και στο λεγόμενο Εθνικό Κέντρο και στην Κύπρο. Και φυσικά αν γίνει μια σωστή ανάγνωση των συσχετισμών δυνάμεων και εκείνης της εποχής, θα δούμε ότι μια Ελλάδα η οποία μόλις είχε βγει από ένα εμφύλιο πόλεμο, η οποία ανέπνεε με δύο πνεύμονες, ένα αμερικανικό και ένα βρετανικό, συγκρούεται εκείνη τη στιγμή σε πρώτη φάση με τη Μεγάλη Βρετανία και σε δεύτερη φάση με την Τουρκία και σε τρίτη φάση, μια και βάραινε η Βρετανία και η Τουρκία πολύ περισσότερο, και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε λοιπόν ακόμα για τη δεκαετία του 50. Παρόλα αυτά, και εκεί συμφωνώ με όσους από εσάς τονίσατε το λεγόμενο πολιτικό παράγοντα, εσωτερικό πολιτικό παράγοντα, επειδή το Κυπριακό ήταν ένα θέμα στο οποίο ο ελληνισμός είχε δίκιο, το δίκαιο σίγουρα δικό μας, και επειδή το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης έπρεπε να γίνει απολύτως σεβαστό, ήταν εύκολο για τους πολιτικούς να πούνε συγκρουστείτε και με τους Βρετανούς, τον ένα από τους δύο πνεύμονες, συγκρουστείτε και με τους Τούρκους μακροχρόνια, στα επόμενα 2-3 χρόνια, και ιδίως μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, και γεια πυρημιχθήτω. Τουλάχιστον θα είμαστε ηρωικοί στις προσπάθειές μας. Σταματάω εκεί. Δεν έγινε σωστή επιλογή. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να επιλέξουμε ως ελληνισμός την εξελικτική μέθοδο και σήμερα η Κύπρος ίσως να ήταν ακόμα και ενωμένη με την Ελλάδα και φυσικά μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δεκαετία του 60 μετά την ανεξαρτησία συμφωνώ με όλους όσους τόνισαν το μεγάλο λάθος επιλογής και πάλι με βάση την ανάγνωση του συσχετισμού δυνάμεων να επιλέξει η Κύπρος τους αδέσμευτους και όχι να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, στο οποίο οι δύο εγγυήτριες δυνάμεις, Ελλάδα και Τουρκία, με δικαίωμα επέμβασης, όπως τραγικά αποδείχθηκε αργότερα, ήταν μέλη και του οποίου ο Καραμανλής στην Ελλάδα για παράδειγμα συστηματικά τόνιζε πόσο σημαντικό θα ήταν η Κύπρος να ενταχθεί στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Από εκεί και πέρα νομίζω τα πράγματα έχουν μπει στο δρόμο τους. Τώρα μεγάλο λάθος τα 13 σημεία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου το 1963, διότι έδωσαν ακριβώς το πρόσχημα, θέλετε, την αφορμή στην Τουρκία να αρχίσει με απειλές
επεμβάσεων, στρατιωτικών επεμβάσεων και την αρχή της αποδιάρθρωσης των δύο κοινοτήτων. Και δεν θέλω να μακρηγορήσω, κάντε μου κάποιο ερώτημα αν θέλετε. Θέλω ένα ερώτημα να υποβάλω πρωτούτως τον λόγο και στον κύριο Κουφουδάκη και θα περάσουμε στη συνέχεια σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε καθηγητά, έχω ένα ερώτημα το οποίο έχει τρεις πτυχές, αλλά είναι ένα το ερώτημα. Ήθελαν ή μάλλον ήσαν έτοιμοι, ναι ή όχι, οι μεγάλοι, είτε λέγονται Αμερικάνοι, είτε λέγονται Βρετανοί, να στηρίξουν μια δικαίαν, όπως τη λέμε εμείς, ή μια υποφερτή λύση στο Κυπριακό. Το δεύτερο, ήσαν ή όχι έτοιμοι, ή ήθελαν ή δεν ήθελαν οι Τούρκοι να στηρίξουν μια λύση στο Κυπριακό. Διότι συνεχώς πατούσαν στο λαιμό την Κύπρο. Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ότι το δίκαιο δεν μετράει τόσο πολύ για τους μεγάλους, αλλά ακόμα και για τους μικρούς, όσο μετρούν τα συμφέροντα. Και το θέμα των συμφερόντων στην περίοδο και στη δεκαετία του 50, ψυχρός πόλεμος, διπολικό διεθνές σύστημα να μην ξεχνάμε, τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, από τη μία μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν δύο μετά το 52 εταίροι του ΝΑΤΟ, η Τουρκία και η Ελλάδα, να μην προχωρήσουν σε μια διαδικασία σύγκρουσης, διότι στον ψυχρό πόλεμο θα αποδιοργανωθεί το νοτιοανατολικό σκέλος του ΝΑΤΟ, πάντα έτσι το αποκαλούσαν. Στη δε Σοβιετική Ένωση της περίοδου εκείνης, οποιαδήποτε τριβή και σύγκρουση μέσα στο χώρο του ΝΑΤΟ ή τον ελεγχόμενο χώρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν συμφέρουσα, διότι αποδυνάμωνε τον ψυχροπολεμικό τους εχθρό. Επομένως, το θέμα αν μια λύση θα ήταν δίκαιη ή μη δίκαιη δεν τους αφορούσε τόσο πολύ, και αυτό είναι το δυστύχημα αν θέλετε και η τραγική μοίρα ενός διεθνούς συστήματος το οποίο πολλές φορές πλησιάζει και στα όρια της ζούγκλας και ως όσον εαυτόν σωθήτω. Μία πολιτική επομένως η οποία στο όνομα της συντήρησης, στο όνομα της ύπαρξης, της επιβίωσης θυσιάζει το απόλυτο δίκαιο, το απόλυτο επιθυμητό και προχωρεί στα πλαίσια του λεγόμενου εφικτού, τότε είναι μια πολιτική η οποία μεγιστοποιεί στο πλαίσιο μιας μικρής δύναμης, όπως είπε και ο κύριος Μαρκίδης, μεγιστοποιεί ή μάλλον μειώνει στο απόλυτο τις ζημιές. Η Τουρκία. Η Τουρκία ήθελε μία λύση του Κυπριακού στην οποία η ίδια θα έλεγχε τουλάχιστον το βόρειο τμήμα. Ήθελε πάντοτε τη διχοτόμηση, την επιθυμεί τη διατήρηση της διχοτόμησης μέχρι σήμερα και το στρατιωτικό κατεστημένο και θα έλεγα ακόμα και η κυβέρνηση Ερντογάν μακροχρόνια δεν θέλουν να δημιουργηθεί μία Κύπρος η οποία θα είναι απόλυτα στο απειρόβλητο των στρατιωτικών της δυνάμεων. Και άρα αυτό σημαίνει ότι δεν ήθελαν μία δίκαιη λύση του Κυπριακού και δεν θέλουν και μία δίκαιη λύση του Κυπριακού σήμερα. Μάλιστα. Μείνετε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κουφουδάκη, μία σύντομη παρέμβαση παρακαλώ. Σύντομη παρέμβαση. Στα αγγλικά λέμε it takes two to tango. Δύο χορεύουν το ταγκό. Μάλιστα. Οπότε δεν χωρά αμφιβολία ότι σε μία πολιτική επιλογή που υπάρχει, μην ξεχνάτε ότι αρχίσαμε από το never της Αγγλίας, όταν ετέθη το θέμα της αυτοδιάθεσης. Μάλιστα. Υπήρξε το αγγλικό never. Οπότε δηλαδή περιόρισε τις επιλογές της Κύπρου και της Ελλάδας την εποχή εκείνη στο τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει. Το ίδιο συνέβη και με το θέμα των αδεσμεύτων, διότι μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Κέννεντι στη συνάντηση που είχε με το Μακάριο είχε ενθαρρύνει το Μακάριο να προχωρήσει ως ευρωπαϊκή χώρα στους αδεσμεύτους μέσα ώστε να προσφέρει και μια ισορροπία, τα ντοκουμέντα τα αμερικάνικα είναι ανοιχτά γύρω από αυτό το θέμα. Τώρα ότι γίνανε λάθη με την πολιτική των αδεσμεύτων, θέμα της Κούβας, θέμα λόγου χάριν της Κίνας και κάτι ψήφι που γίναν την περίοδο του Προέδρου Κυπριανού, δεν χωρά αμφιβολία, δεν βοηθήσανε την κυπριακή διπλωματία. Το αποτέλεσμα είναι ότι τώρα δεν χωρά αμφιβολία. Η πολιτική της Κύπρου έχει προσαρμοστεί.
μιλήσαμε ήδη για την προσαρμογή που έγινε με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήταν μια προσπάθεια που έχει αρχίσει από την περίοδο Κλειρίδη, κλιμακώθηκε στην περίοδο Βασιλείου, η πολιτική του Ανδρεώτη και του Ντεμικέλης λόγου χάριν, που έφερε την Κύπρο βασικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά ήταν μια σημαντική προοπτική που είχε η Κύπρος και το πέτυχε. Και αυτό δεν πρέπει να το υποβαθμίζουμε την επιτυχία της πολιτικής μιας μικρής χώρας. Μάλιστα. Κύριε Κολομπή. Ναι, ακούω. Ναι. Να αντιδράσω σε αυτά που είπε ο κύριος Κουφαράκης. Παρακαλώ. Συμφωνώ μαζί του σε πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς ο Κένεντι μπορεί να τα είπε στο Μακάριο όταν λίγους μήνες αργότερα, 2 χρόνια και κάτι αργότερα, δολοφονήθηκε και στη θέση του μπήκε μια πολύ πιο σκληροτράχυλη στατοκεντρική πολιτική από τον Λίντον Τζόνσον. Και φτάσαμε στο σημείο να αναφέρεται η Κύπρος, ιδίως μετά την αγορά εξοπλισμών από την Τσεχοσλοβακία, από ρωσικά οπλικά συστήματα κλπ. Σε περίοδο έντασης του ψυχρού πολέμου, να αποκαλείται η Κύπρος η Κούβα της Μεσογείου και να δημιουργούνται όλες αυτές οι εντυπώσεις ότι μια αδέσμευτη Κύπρος είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για την υγεία της Δύσης και ότι μπορεί να προκαλέσει ένα ελληνοτουρκικό πόλεμο και έτσι φτάνουμε στα λεγόμενα σχέδια Άτσεσον που για άλλους ήταν σχέδια ένωσης με κάποιο διαμέρισμα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου ως αντάλλαγμα στην Τουρκία και για άλλους ήταν σχέδια ουσιαστικά διχοτόμησης και ανατοποίησης της Κύπρου. Τι άλλο να πω στον κύριο Κουφουδάκη, τελικά η Κύπρος είναι αυτή που πρέπει να κάνει τις επιλογές και όχι ο πρόεδρος Κένεντι. Και στο ποσοστό που η Ελλάδα τότε ήταν εθνικό κέντρο, η κυβέρνηση της Ελλάδας έλεγε ΝΑΤΟ, 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 γιατί και εμείς είμαστε στο ΝΑΤΟ. Αφού κάναμε και ένα εμφύλιο πόλεμο για να καταλήξουμε εκεί. Μάλιστα. Το μόνο πρόβλημα. Έχω να πω στον κύριο Κουφουδάκη, η Κύπρος πρέπει να αποφασίζει ουσιαστικά τι τη συμφέρει να κάνει σε έναν κόσμο που είναι πολύ άγριος και αφιλόξενος. Θόδωρε, δεν διαφωνούμε καθόλου. Το πρόβλημα είναι, όπως και εσύ ξέρεις πολύ καλά, ότι το θέμα του ΝΑΤΟ είχε κλείσει για τη Μεγάλη Βρετανία, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την Τουρκία. Οι πιθανότητες, ιδίως στη δεκαετία του 60, για να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ ήταν μηδέν. Επομένως, με πιέσεις και άλλες ανάγκες που είχε η κυπριακή διπλωματία εκείνη την εποχή, βρήκε άλλες επιλογές στο χώρο των αδεσμεύτων. Καλές, κακές, έκανε τις σωστές επιλογές, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν είχε η κυπριακή, ο πρόεδρος Μακάριος ενδιαφερόταν για το ΝΑΤΟ. Αλλά η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία είχαν πει όχι για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για να απελευθερώσουμε τον κύριο Κουλουμπή να μην συνεχίσουμε. Θα ήθελα ακόμη ένα σχόλιο, κύριε Κουλουμπή. Ναι. Τώρα φτάνουμε, είμαστε 2010, είμαστε 21ο αιώνα. Το Κυπριακό είναι κάτω εδώ και 35-37 χρόνια κάτω από τουρκική κατοχή. Κατά πόσο, θα το βάλω τσιωμά. Έχουμε διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος, έχουμε πάρει κάποια μαθήματα, έτσι ώστε εδώ που φτάσαμε να προχωρήσουμε με μια σωστή πηξίδα, θα έλεγα. Θα απαντήσω επιγραμματικά στο ερώτημα τι συμφέρει σήμερα στην Ελλάδα και τι συμφέρει στην Κύπρο και τι συμφέρει γενικότερα στον ελληνισμό. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου, ιδίως σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης που συνεπάγεται αλληλεξάρτηση των χωρών της Ευρωζώνης, συμφέρει την Ελλάδα και την Κύπρο η βαθιά ενσωμάτωση στο λεγόμενο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή Ευρώ, Σέγγεν, Frontex και ούτω καθεξής. Ενσωμάτωση. Δεύτερον, συμφέρει η διατήρηση υπό αυστηρούς πάντοτε όρους και όχι μπάτε σκύλια λέστε, η προοπτική ένταξη όλων των γειτόνων μας στα Βαλκάνια από τη μία μεριά για την Ελλάδα, της Τουρκίας για την Ελλάδα και την Κύπρο, η προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ξέρω ότι απομακρύνεται γιατί υπάρχει η λεγόμενη κόπωση των Γερμανών, των Αυστριακών και των, και των υπολείπων με τη διεύρυνση, αλλά όσο διατηρείται ανοιχτή αυτή η προοπτική σε μια Τουρκία η οποία κλειδωνίζεται μεταξύ από τη μία μεριά του βαθέως κράτους και από την άλλη μεριά του Ισλαμογενούς κόμματος του Ερντογάν. Παρόλα αυτά μας συμφέρει η Τουρκία να έχει ανοιχτή την προοπτική υπό αυστηρούς, επαναλαμβάνω, όρους ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον και πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου και τελευταίο είναι η διατήρηση ύφεσης, είτε μιλάμε για το Αιγαίο είτε μιλάμε για τις διακοινωτικές σχέσεις στην Κύπρο σε θέματα χαμηλής πολιτικής. Δηλαδή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας οικονομική συνεργασία, μεταξύ Ελλάδας και Βαλκανίων οικονομική συνεργασία, ακόμα και με τα Σκόπια, παρά το ανοιχτού θέματος των Σκοπίων και του ονόματος των Σκοπίων, και στην Κύπρο φυσικά διακοινωτικές επαφές, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε ποσοστό που δεν οδηγούν σε αναγνώριση ή μη αναγνώριση των κατεχομένων. Αυτά συμφέρουν πάρα πολύ στην Ελλάδα και στην Κύπρο που έχουν ξεκαθαρίσει από μεγάλες ταλαιπωρίες εκείνο το υπαρξιακό ερώτημα που είχε γίνει. Μάλιστα. Πού ανήκει η Ελλάδα, μάλιστα, πού ανήκει η Κύπρος. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ανήκουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουλουμπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ στο στούντιο με τον κύριο Ρολάντη. Προστατεύουμε τα άψυχα περισσότερο και από τη ζωή μας. Τι κρίμα. Πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα, τη ζώνη σας. Νομίζετε πως έχετε δει ντοκιμαντέρ με ζώα? Κάνετε λάθος. Animal Camera. Για πρώτη φορά, τα ίδια τα ζώα κινηματογραφούν τη ζωή τους με μικροσκοπικές κάμερες πάνω στο σώμα τους. Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει τον κόσμο των ζώων όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Animal Camera. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, το πρώτο επεισόδιο με δώρο τη συλλεκτική κασετίνα. Μαζί, δύο περιοδικά. Κάπα και Beautiful People. Η Καθημερινή. Αντικειμενικά αξιοπιστή. Αίσθηση ζωντάνιας, καθαριότητας, φρεσκάδας. Όλα αυτά που θα απολαμβάνατε μετά από ώρες ένα καλό σπα, τώρα εύκολα και χωρίς επιπλέον έξοδα από την άνεση του χώρου σας. Αυτό είναι το μυστικό του Revo Spa. Έχετε πλέον κάθε μέρα την πολυτέλεια ενός σπα στο μπάνιο ή στο ντου σας. Το Revo Spa φροντίζει για σας και την ευεξία σας. Με το εργονομικό του χερούλι που φτάνει σε κάθε σημείο του σώματός σας και με τα ειδικά περιστρεφόμενα εξαρτήματά του, γίνεται ο προσωπικός σας βοηθός στην απολέπιση του σώματός σας, στη χαλάρωση των τεντωμένων μυών, ακόμη και στη διέγερση της κυκλοφορίας του αίματος. Προσθέστε στην ειδική του θήκη το αφρόλουτρο ή την κρέμα σώματός σας και ανακαλύψτε μαζί του τη μαγεία της απόλυτης αναζωογόνησης. Revo Spa. Προσιτή πολυτέλεια. Telemarketing. Έξυπνα προϊόντα. Τηλετηλεόρες. Μαζί με τις τηλεόρες, πάρτε την κωμωδία «Είναι γάτα ο γιατρός» με τον απολαστικό Κώστα Βουτσά και επιλέξτε ένα CD με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Τόλι Βοσκόπουλου ή του Γιάννη Πουλόπουλου. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Αδέρφια μου, αλήθες δουλειά. Ακόμα, δείγμα καταλόγου Otto Άνοιξη Καλοκαίρι 2010. Στο εξώφυλλο, η Μαρίνα Μαλένη. Επιστρέφει στην TV και αναζητά νέους καλλιτέχνες. Τηλεόρες. Πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε. Τηλεόρες. Παίζω κανένα στοίχημα γιατί με διασκεδάζει. Ο τζόγος μου έκλεισε το σπίτι. Πίνω λίγο περισσότερο για το κέφι. Το βλέπω κάθε μέρα να βυθίζεται όλο και περισσότερο στο αλκοόλ. Δεν ήμουν όμως μόνος. Υπήρχαν άνθρωποι δίπλα μου που με βοήθησαν ουσιαστικά. Κρατικές δομές απεξάρτησης ενηλίκων. Τηλεφωνήστε έγκαιρα.
Facile Joints Plus. Ο περίγυρος μπανιέρας. Μια έξυπνη λύση που σας γλιτώνει από φθαρμένα λαστιχάκια και μούχλα που μαζεύεται γύρω από τις μπανιέρες και τα ντουζ. Τοποθετείτε γρήγορα και εύκολα. Κολλάει καλά αφού πρώτα στεγνώσετε τελείως την επιφάνεια και είναι πλήρως αδιάβροχο. Μετά την εφαρμογή του αφήστε το περίπου 8 ώρες και καθαρίσατε. Για να έχετε αψεγάδιαστο αποτέλεσμα, τοποθετήστε τις προεξοχές των τελειωμάτων στις άκριες. Φασίλ Joints Plus. Επειδή θέλετε η μπανιέρα και το ντου σας να είναι καθαρά από γωνία. Telemarketing. Έξυπνα προϊόντα. Κουραστήκατε με τις πρόχειρες λύσεις όταν θέλετε να φάτε κάτι μπρος στην τηλεόραση? Κανένα πρόβλημα. Έχουμε τη λύση με το TableMate. Ένα πτυσσόμενο τραπεζάκι αναλόγιο με πολύβολικα πόδια, αν θέλετε να έρχεται πολύ κοντά σας στον καναπέ, στο κρεβάτι, στην πολυθρόνα. Προσαρμόζεται σε 6 διαφορετικά ύψη και 3 θέσεις, που σημαίνει ότι έχετε 18 λύσεις. Για να τρώτε, να διαβάζετε, να δουλεύετε, να διαβάζουν τα παιδιά, να τρώνε, να ζωγραφίζουν. Το μυστικό είναι στα 2 του πόδια που του επιτρέπουν να το φέρνετε πολύ κοντά σας. Ιδανικό για όσους μένουν στο κρεβάτι, αλλά και όσους προτιμούν την εξοχή και τον κήπο. Κλείνει για να φυλάσετε. Το TableMate είναι ελαφρύ, αλλά αντέχει και πολύ βάρος. Μαζί θα πάρετε και ένα εκπληκτικό δώρο, τις τσέπες του καναπέ, που θα σας οργανώσει όταν κάθεστε στην πολυθρόνα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2287-8025 στην εκπληκτική τιμή των 35 ευρώ και 90 σεντ, με δικαίωμα επιστροφής εντός 15 ημερών. Είναι μία προσφορά του Shop TV. Τώρα και με κατάστημα στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 111 στη Λευκωσία. Συνέχεια στην εκπομπή Προεκτάσεις. Όπως έχω πει, θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας εδώ με θέμα η διάταξη των διεθνών σχέσεων, διεθνής συγκυρίας και το ζήτημα της Κύπρου. Ακούσαμε τον κύριο Κουλουμπή. Ο ρόλος σε εσάς, κύριε Ρολάντη. Ερώτηση. Θέλετε ερώτηση? Τι θέλετε να πω? Μάλιστα. Να έρθουμε στο διατάφτα που είναι και 50 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας, κρίσιμη περίοδος αυτή τη στιγμή. Τα διδάγματα, τα παθήματα, οι αδυναμίες μας, αλλά και οι κινήσεις των άλλων, των μεγάλων χωρών στην Κύπρο. Πόσο μας έχουν κάνει σοφότερους, έτσι ώστε τώρα να σταθμίσουμε τα πάντα και να δούμε πώς μπορεί να οδηγηθεί αυτό το καράβι σε έναν ασφαλές λιμάνι. Η ιστορία τουλάχιστον απέδειξε ότι δεν γινόμεθα πολύ σοφοί με την πάροδο του χρόνου. Αν πάω πίσω στο Κυπριακό, περάσαμε από 15 πιθανότητες ή ευκαιρίες ή πρωτοβουλίες από το 1948 και μετά. Έχω κάνει μια μελέτη όλων αυτών των περιπτώσεων, λεπτομερή. Ουσιαστικά, εκτός από μια-δυο περιπτώσεις που οι θέσεις μας δεν ήταν πολύ σαφείς, τις απορρίψαμε όλες. Όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για 60 χρόνια. Μετά από την εισβολή, είχαμε αρκετές πρωτοβουλίες, ξεκινώντας με το Άγγλο-Αμερικανο-Καναδικό σχέδιο, που ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Μετά ήρθαν η αξιολόγηση του Βάλτχαϊμ, μετά ήρθαν οι δείχτες του Βάλτχαϊμ, τότε που διαφώνησα και παραιτήθηκα. Μετά ήρθαν τα consolidated documents του Πέρες του Κουελιάρ. Συγγνώμη, οι δείχτες ήταν του Πέρες του Κουελιάρ. Μετά ήρθαν οι δέσμοι ιδεών του Μπούτρος Γκάλι. Μετά ήταν οι πρωτοβουλίες στην Γκλιόν και στην Αμερική. Και τελικά είχαμε το σχέδιο Νάναν. Αν δούμε αυτά όλα που έγιναν τα τελευταία 60 χρόνια, θα διαπιστώσουμε ότι η κατάσταση για μας χειροτερεύει. Για τους Ελληνοκύπριους τουλάχιστον. Οι διάφορες πρωτοβουλίες με την πάροδο του χρόνου ξεφτίζουν για μας. Μεταξύ άλλων υπάρχει και μεταβολή επί του εδάφους. Δηλαδή, τη δεκαετία του 70-80 δεν υπήρχαν έπικοι. Τώρα ίσως οι έπικοι, από ό,τι ακούω, από ό,τι έχω πολλούς φίλους από εκεί πληροφορούμε, μπορεί να είναι 200-250.000 ή και 300.000. Τότε δεν είχαμε πρόβλημα περιουσιακό, διότι οι περιουσίες από εκεί ήσαν άθικτες. Δεν υπήρχε θέμα εκπεριτροπής προεδρίας τότε. Δεν είχε εγερθεί τέτοιο θέμα. Όλα αυτά τα θέματα που μας ενοχλούν σήμερα και αποτελούν σημεία τριβής μεταξύ κομμάτων, τότε δεν υπήρχαν. Τότε λοιπόν που υπήρχαν οι ευκαιρίες και ορισμένοι από εμάς φωνάζαμε να τις αρπάξουμε, τις αφήσαμε. Τη χάναμε τη μια πίσω από την άλλη. Είναι μια τραγική ιστορία αυτή, αν τη δούμε τον Κυπριακό. Φτάσαμε στο τελευταίο σχέδιο Νάναν. Καλά ή κακά απερίφθη. Εγώ πιστεύω ότι κακά απερίφθη, αλλά αυτό δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω να ξαναβρούμε προσωπικά εκείνη την ευκαιρία. Το επόμενο σχέδιο, το οποίο αν υιοθετηθεί, θα υιοθετηθεί, θα είναι χειρότερο. Διότι οι έπικοι είναι πολύ περισσότεροι και οι έπικοι δεν φεύγουν εύκολα. Δηλαδή, λέει ο Χριστόφιας,
Δεν θέλω να αγγίξω αυτό το σημείο. Όχι, δεν μπαίνω όμως σε αυτό. Απλώς το αναφέρω 50.000 και ένας Τουρκοκύπριος φίλος από εκεί, πολιτικός, μου λέει: κύριε Ρολάνδη, είπε 50.000. Η ερώτηση είναι πώς φεύγουν οι υπόλοιποι. Πρακτικά τώρα. Να το δούμε πρακτικά. Πώς φεύγουν οι 200.000 έπικοι. Τραβηχτοί, αν δεν θέλουν να φύγουν. Θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει, κύριε Ρολάνδη, όπως τους έχουν φέρει, να τους μεταφέρουν. Είναι ωραίο αυτό το απάντηση. Αλλά πείτε μου στην πράξη τι θα γίνει. Οι Ισραηλίτες προσπαθούν να ξυλώσουν κάποια settlements τα οποία έχουν καταβλισμούς εκεί, 20 ανθρώπων, και παίρνουν τάγκς μέσα και δεν τα καταφέρουν να τους βγάλουν. Εδώ μιλούμε για 200-300.000 ανθρώπους. Αυτό το λέω ειδικά για να. Τη διαπίστωση μου ότι δυστυχώς η κατάσταση με την πάροδο του χρόνου για μας χειροτερεύει. Τώρα, ευρισκόμαστε πια σε έναν οριακό σημείο. Ο πρόεδρος Χριστόφιας πιστεύω ότι καλά κάνει και συνεχίζει αυτόν τον διάλογο. Και εγώ τον προτρέπω να το συνεχίσει όσο μπορεί περισσότερο. Τώρα, έχουμε μπροστά μας μια εκλογική διαδικασία στην άλλη πλευρά, την οποία έπρεπε να είχε προβλέψει. Όταν εμείς φωνάζαμε «Κινήσου, πρόεδρε», είχε δύο χρόνια μπροστά. Ας μην το αγγίξουμε πάνω σε. Δεν πειράζει. Όχι, ναι, δεν θέλω να το αγγίξω πάνω σε δεν αυτό. Έχω αυτήν δεν έχω αυτό. Δεν πρέπει να χάλει σύγκριση. Αλλά πρέπει να πω ότι το γεγονός ότι συνεχίζει είναι θετικό. Και εγώ προσωπικά το προκρίνω. Τώρα, τι θα μπορέσει να κάνει μέχρι τις εκλογές, δεν γνωρίζει κανείς. Είναι πολλά κεφάλαια τα οποία ακόμα είναι ανοιχτά, δυστυχώς. Εάν εκλεγεί από εκεί ο κύριος Έρωγλου, γνωρίζω τον κύριο Έρωγλου αρκετά καλά. Είναι άνθρωπος με δεδηλωμένη θέση υπέρ των δύο κρατών. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό η Τουρκία μπορεί να τον επηρεάσει για να αλλάξει κάποιες γνώμες πάνω σε αυτό το σημείο, αλλά όσον και αν τις αλλάξει, δεν μπορεί να τις αλλάξει εντελώς. Διότι είναι μια θέση ισχυρή. Για να συμπληρώσω απλώς κάτι, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ αποδυναμωμένη Ελλάδα στο πλάι μας. Μια Ελλάδα η οποία για τα επόμενα 2-3-4 χρόνια ουσιαστικά δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει βοήθεια, διότι η ίδια έχει καταστεί οικονομικός ύλωτας της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Και δεν έχει άλλη επιλογή. Ευχαριστώ, κύριε Ρολάντη. Κύριε Λουκαϊθ. Στο ίδιο χρόνο, παρακαλώ, δεν έχουμε. Επειδή ακριβώς ο χρόνος είναι περιορισμένος, πρέπει να καλύψω τροχά διάφορα σημεία. Αντιλαμβάνεστε ότι η φιλοσοφία του κύριου Ρολάντη είναι η φιλοσοφία του σχεδίου Ανάν. Την οποία απέρριψε ο Κυπριακό λαό, όχι αδίκως. Και το οποίο σχέδιο δεν βελτίωνε την κατάσταση, χειροτέρευε την κατάσταση. Και αυτό θα ήθελα να είναι η κατάληξη μου. Να προσπαθήσουμε να μην χειροτερέψουμε την κατάστασή μας. Και το γεγονός ότι αναπτύσσονται και αυξάνονται οι έπικοι δεν θα ελλειώταν με το σχέδιο ΑΝΑ, ούτε και άλλες παραχωρήσεις και με τους 50.000 κλπ. Διότι απλούστατα από τη στιγμή που αφήνει σύνορα στους Τουρκοκύπριους είναι Τουρκία, θα γέμιζαν νομίμως πλέον οι έπικοι και με το σχέδιο ΑΝΑ και κάτι παρόμοιο. Τώρα, ο κύριος Μαρκίδης είπε ότι το διεθνές δίκαιο δεν εξελίσσεται. Αντιθέτως, το διεθνές δίκαιο εξελίσσεται ραγδαίως υπέρ μας. Όσο αφορά τους επίκους, λέει, δεν εξελίσσεται. Μα έγινε διεθνές ποινικό δικαστήριο που καταδικάζει σε έγκλημα πολέμου τον επικισμό και δεν εξελίσσεται. Πάμε και 20 χρόνια πίσω να δούμε. Υπήρχε η συνθήκη της Βιέννης που λέει ότι οτιδήποτε κάνεις που είναι φιλετικές διακρίσεις απαγορεύεται και είναι άκυρη η συμφωνία. Να έκαναμε μια πρωτοβουλία λέει, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστή. Αλλά τι, συνοδευόταν και με το σχέδιο Ανά. Δηλαδή μπαίναμε από τη μια και είμαστε άβουλοι από την άλλη, διότι πρέπει να συμφωνούν οι Τουρκοκύπριοι για κάθε τι. Λοιπόν, πέστε μου εσείς τι άλλο μπορεί να πει ένας τώρα από τα λάθη τα οποία συνεχίζουμε να κάνουμε με την πολιτική του νυν Προέδρου που κάνει παραχωρήσεις και χειροτερεύουμε την κατάσταση από απόψεως τέλος πάντων κατασκευής του νέου κράτους. Από το να σταθούμε στις αρχές επιτέλους και να χρησιμοποιήσουμε τους θεσμούς του διεθνούς δικαίου για να πιέσουμε ή τουλάχιστον για να διατηρηθούμε εν ζωή όσων έμειναν στην Κύπρο. Διότι αν δεχτούμε μια λύση έτσι για να λυθεί, όπως ακούν, να λυθεί, πώς θα λυθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν είναι να λυθεί για να καταστραφούμε παραπάνω, να μην λυθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Να δώσει χρόνο, διότι ήρθε σε αυτό. Ο χρόνος όμως έχει εξαντληθεί από και στον κύριο Μαρκίδη. Φυσικά θα μπορούσα εδώ να ανοίξουμε μια συζήτηση, αλλά ο χρόνος έχει εξαντληθεί. Μιλάει για παραχωρήσεις, έτσι μου αρέσει να είναι πιο ζωντανή συζήτηση. Θα επέβαλα και εγώ την ερώτηση. Η άλλη πλευρά όμως, κύριε Λουκαίδη, λέει ότι όχι μόνο οι παραχωρήσεις αυτές, οι οποίες ονομάζονται τώρα παραχωρήσεις, έγιναν και προηγούμενος.
Εσείς, οι οποίοι. Είδα και προηγουμένως. Οι αντιπολιτευόμενοι, αν θέλετε. Όποιος κάνει αυτή την παραχώρηση είναι η κατακριτέως. Και τώρα που την κάνει. Θα μπορούσε να σας πει η αντίπαλη πλευρά. Θα μπορούσε να σας πει και η αντίπαλη πλευρά ότι πριν 4 ή 5 χρόνια δεν το είπατε αυτό το πράγμα. Πάντα το έλεγα. Συγγνώμη, δεν είναι δικαιολογία ότι κάνω κάτι διότι κάποιο το είπε στο παρελθόν. Για όλο μα. Ευχαριστώ, κύριε Μαρκίδη. Εντάξει. Διεθνές ποινικό δικαστήριο έγινε. Αλλά δεν έχει δυνατότητα, δεν έχει δυνατότητα να εκδικάσει γεγονότα τα οποία έγιναν πριν από την ίδρυση. Σιγά σιγά. Και ο επικισμός στην Κύπρο έγινε πριν συνεχίζει, από την ίδρυση. Έτσι λέμε εμείς. Κύριε Λουκαίδη, κοιτάξτε να δείτε. Έτσι λέμε εμείς. Έτσι είναι. Κανένας διεθνής παράγοντας δεν δέχεται αυτή την υπόθεση. Δέχεται ότι υπήρξε επικισμός 75, 76, 77. Πέραν αυτού. Δεν δέχονται ότι υπήρξε επικισμός. Εμείς το λέμε, εμείς πρέπει να το αποδείξουμε. Τώρα είπε το ότι αυξάνεται, έτσι. Και σας λέγω, και σας λέγω κάτι. Διαφορετικό που λέει. Μιλάτε για διεθνές δίκαιο, εγώ είπα κάτι άλλο, κύριε Καρή. Μάλιστα. Εγώ είπα ότι το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο, που είναι εξίσου διεθνές δίκαιο, είναι εκείνο που εξελίσσεται. Διότι σύμφωνα και με γνωμάτευση που έχουμε από 30 κορυφαίους διεθνολόγους, ειδικούς στα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ότι στην περίπτωση του επικισμού των επίκων, άλλον είναι το έγκλημα πολέμου και άλλον είναι η ενοχή του ατόμου και άλλον είναι το δικαίωμα του ατόμου που ήλθε να τύχει ανθρωπιστικής μεταχείρισης. Γι' αυτό λέει, το σύγχρονο διεθνές δίκαιο απαιτεί προτού εκδιώξεις επίκων να εξετάσεις την περίπτωση σου ατομικά. Και εγώ ερωτώ, όταν έχω να διώξω 200 ή 300.000 ανθρώπους, με ποιο μηχανισμό εξετάζεις την κάθε περίπτωση ατομικά. Ένα. Λοιπόν, εγώ θα γίνει ο επικισμός από μια χώρα και πει εντάξει, μα στο γίνει, κύριε, επειδή μου αρέσει αυτό που σε εξελίσσετε, όμως δεν έχω χρόνο δυστυχώς. Δυστυχώς ο 20ος αιώνας. Να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, κύριε Μαρκίδης. Μας άφησε πολύ βαριά κληρονομιά ο 20ος αιώνας. Δεν μιλώ μόνο για την Κύπρο, μιλώ για γενικότερα φαινόμενα. Λοιπόν, λέμε διεθνές δίκαιο. Παρασιωπούμε και δεν λεγόμενε σε αυτόν τον λαό ότι πριν δύο μήνες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι όσοι συγγενείς αγνοωμένων ήρθαν κοντά μου μετά το 1990 απορρίπτω μαζικά τις προσφυγές τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι διεθνές δίκαιο αυτό. Βεβαίως, αφού η πολιτική έχουμε την απόφαση στην υπόθεση Ελένη Φωκά και Πρωτοπαπά, όπου μας είπε ορθά λέει, νόμιμα λέει συνελήφθησαν οι γυναίκες των Αγίων Κασιανών, νόμιμα εδικάστησαν από ποινική δικονομία κεφάλαιων 155 που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και αυτά θα λέμε ότι εξελίξε εδώ και υπέρ μας. Άρα, να φέρουμε τον νου μας. Χρειάζεται λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Η λύση δεν μπορεί να είναι παρά συμβιβαστική. Έχει όρια η δουλειά. Βεβαίως έχει όρια. Αλλά τα όρια δεν είναι το απόλυτο δίκαιο όπως το βλέπουν οι Έλληνες Κύπροι. Δεν είναι αυτό το διεθνές δίκαιο. Είναι άλλο το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι όπως τα βλέπουν, είναι όπως το βλέπουν τα διεθνή όργανα. Όχι όπως το θέλουμε εμείς ή όπως το έχουμε κατασκευάσει εμείς στο μυαλό μας. Διότι αν ακούσετε τις καθημερινές δημιουργίες που γίνονται, όλη η πολιτική μας, δόξα σε ο Θεός, είναι ειδικοί και εμπειρογνώμονες πάνω στο διεθνές δίκαιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν νομίζω, κύριε Καρικλό, ότι υπάρχει χώρα στον κόσμο που να έχει, τόσους πολλούς πολιτικούς ηγέτες με ειδικότητα στο διεθνές δίκαιο όσον η Κύπρος. Ευχαριστώ, κύριε Μαρκίδη. Κύριε Λουκαίδη, συγγνώμη, ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί και επειδή θα αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που έχουμε τώρα. Είχα φιλοξενούμενο που ήρθε από την Αμερική, ο κύριο Κουφουδάκη. Θα κλείσετε την συζήτηση εσείς, κύριε Κουφουδάκη, με δύο λεπτά μόνο, παρακαλώ. Δύο λεπτά θα μόνο. Κλείσω με μια αισιόδοξη πρόβλεψη. Γιορτάστε τα 50 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ότι η Κυπριακή Δημοκρατία με τις αντιξοότητες που έχει αντιμετωπίσει από την πρώτη μέρα της ανεξαρτησίας της, που έχει φτάσει να είναι ένα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβληματικό μεν, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία που μπορεί να σταθεί πλάι στην υπόλοιπη την Ευρώπη και μέσα στην υπόλοιπη την Ευρώπη. Αυτό πρέπει να χαιρετίζουμε, να τιμούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τιμούμε το διεθνές δίκαιο και να βλέπουμε τις προοπτικές που έχει αυτή η δημοκρατία για τα επόμενα 50 χρόνια, να την προστατεύσουμε και όχι να την καταστρέψουμε. Ευχαριστώ, κύριε Κουφουδάκη, κύριε Ρολάντη, κύριε Λουκαίδη, κύριε
Μαρκίδη, ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Κουλουμπή, ευχαριστώ τους τηλεθεατές. Εδώ ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση. Θα έχουμε τέτοιες συζητήσεις και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα, μαζί την ερχόμενη Πέμπτη. Αλλιάδι να μου το λούσουν να με κρούσουν παπάποστη. Πούλησα τον του σπηλί του παραπάνω, κόρη.